Μπορεί μετά την ψήφιση του Καλλικράτητο, το οποίο να είναι ακόμα θολό σε πολλά θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, ωστόσο, ω προ τα προγράμματα κοινωνική μέρημνα του Δήμου Ξάντη, τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Με τον ίδιο τον Δήμαρχο να διαβεβαιώνει πω δεν πρόκειται να διακοπεί κανένα από αυτά και κυρίω το βοήθεια στο σπίτι. Και μάλιστα, χωρί να υπάρχει η προβλεπόμενη χρηματοδότηση από το κράτο. Τα προγράμματα κοινωνική μέρημνα, όπω αυτό το βοήθεια στο σπίτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό, θα συνεχίσουν οπωσδήποτε. Βέβαια, δεν έχουμε τη χρηματοδότηση που έχει συμφωνηθεί. Ε, είχαμε την υπόσχεση πως θα χρηματοδοτηθούν αυτά τα προγράμματα από το ΕΣΠΑ, από το τέταρτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης δηλαδή. Μέχρι στιγμής βέβαια η χρηματοδότηση θα έλεγα είναι μόνο στα χαρτιά, μόνο στα λόγια, ε, παρόλα αυτά ό,τι και να γίνει, εμείς σαν Δήμος τι τις δομές αυτές θα τις λειτουργήσουμε έστω κι αν χρειαστεί να κόψουμε κάποιες άλλες δαπάνες απαραίτητες και εκείνες διότι πλέον εκεί βρισκόμαστε στα πλέον απαραίτητα αλλά νομίζω πως δομές σαν αυτή που προείπαμε θα πρέπει με πάθηση θυσία να διατηρηθούν. Κλείνοντα, ο κύριο Τηλιανίδη τόνισε πω σε ό,τι αφορά στο Δήμο Ξάντη, αυτό εδώ και καιρό ενισχύει οικονομικά όλα τα προγράμματα κοινωνική μέρημνα, ώστε και ο κίνδυνο διακοπή του να εξαλειφθεί και οι εργαζόμενοι σε αυτά να πληρώνονται κανονικά. Ενώ επεσήμανε με έμφαση ότι τα προγράμματα αυτά θα διατηρηθούν ακόμα και αν χρειαστεί η περικοπή σε άλλε δαπάνε του Δήμου.